Μηνύματα από το 112 και σιρήνες συναγερμού θα ηχήσουν στην Κρήτη τη Δευτέρα και την Τρίτη, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης αντισεισμικής άσκησης που έχει γίνει στη χώρα, με την επωνυμία Μίνωας. Πρόκειται για μια άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και αφορά ουσιαστικά έναν σεισμό μαζί με όλα τα συνοδά φαινόμενα. Το Ρέθυμνο βρίσκεται επιποδός για την άμεση αντιμετώπιση των υποθετικών συμβάντων. Υπάρχουν σενάρια τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα σενάρια είναι κατολισθήσεις, είναι κτίρια τα οποία έχουν πέσει, είναι εγκλωβισμός ανθρώπων, είναι βαρύς τραυματισμοί. Επομένως, ο κάθε ένας από εμάς, με τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται, είτε σαν δήμοι, είτε σαν ΕΚΑΒ, είτε σαν πυροσβεστική, είτε σαν στρατός, αυτό συζητάμε μέσα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, ποια θα είναι η πρώτη μας ενέργεια προς αντιμετώπιση τους. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και ετοιμαζόμαστε για την άσκηση αυτή, που ελπίζουμε να μείνει μόνο άσκηση. Η άσκηση ξεκινά στις 22 Απριλίου με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο και στις 23 Απριλίου με επίκεντρο το Ηράκλειο και το Λασίθι, αποτελούμενη από διάφορα σενάρια με κλιμακούμενη δυσκολία, με στόχο να δοκιμαστεί η διαλειτουργικότητα και η ετοιμότητα όλων, παρατηρώντας παράλληλα τυχόν αστοχίες προς διόρθωση απέναντι σε μια απευχόμενη καταστροφή. Είναι μια άσκηση που θα αναμετρηθούμε με τους εαυτούς μας. Θα δούμε τι θα καταφέρουμε, θα δούμε τι μέχρι τώρα έχουμε επικοινωνήσει για να πάει σωστά, ποια είναι τα θέματα που θα πρέπει να δώσουν περισσότερη σημασία. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να πάει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση αυτή η άσκηση, που γίνεται μετά από πολλά χρόνια, για να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά σημεία. Έγινε η συνεννόηση, τι θα κάνει ο κάθε φορέας, πού θα βρεθούμε για να δούμε και τις αδυναμίες μας, ούτως ώστε σε ένα πραγματικό και ομιγέννητο γεγονός να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε ο καθένας με ψυχραιμία. Με βάση το σενάριο της άσκησης, λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας, θα γίνει υποθαλάσσιος σεισμός 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Σούδας, επηρεάζοντας Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ την Τρίτη ο σεισμός έντασης 7,2 Ρίχτερ θα πλήξει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ θα υπάρξει και τσουνάμι. Τη δεύτερη μέρα, σε ό,τι αφορά τη Δυτική Κρήτη, η άσκηση θα περιοριστεί σε ενέργειες επί χάρτου. Οι φορείς συστήνουν αποφυγή πανικού και ψυχραιμία προς όλους τους πολίτες.